έως ότου συμφωνήσουν οι αρχηγοί για τα νέα επαχθή μέτρα τα οποία απέτησε η Τρόικα. Το τελικό ναι υπόθηκε κυριολεκτικά στο παρένα, λίγο πριν ξεκινήσει το Eurogroup στις Βρυξέλλες, όπου η ατμόσφαιρα πληροφορούμαστε είναι πολύ βαριά για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Πάμε αμέσως στην ανταποκρίτριά μας, τη Μαρία Ρόνη, να δούμε τι έχει να μας πει. Μαρία. Δεν είναι και τόσο καλά τα πρώτα μαντάτα από τις Βρυξέλλες, Μαρία. Επικρατεί αρνητικό κλίμα, κλίμα καχυποψίας θα έλεγα, ιδίως μετά τα νυχτερινά τερτύπια των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος έφτασε στη συνεδρίαση κραδένοντας τη συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις επετεύχθη η συμφωνία με την Τρόικα. Όμως οι περισσότεροι ομόλογοι του είναι δύσπιστοι. Πριν ακόμα αρχίσει η συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Eurogroup Jean-Claude Juncker και ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κ. Σόιμπλε, δήλωσαν ότι το Eurogroup δεν είναι σε θέση να λάβει σήμερα απόφαση για τη βοήθεια προς την Ελλάδα. Και ενώ ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών μίλησε για δυνατή και αξιόπιστη συμφωνία, ο κύριος Σόιμπλε είπε με ύφος ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πιο σαφής ήταν η δήλωση του Επιτρόπου Οικονομίας Όλη Ρεν, ο οποίος πέταξε τον μπαλάκι στην ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα στην ελληνική βουλή, λέγοντας σε μέσος πλην σαφώς ότι οι Ευρωπαίοι περιμένουν την ψήφο της ελληνικής βουλής για να πιστούν ότι η Ελλάδα δεσμεύεται σε όσα συμφωνήθηκαν με την Τρόικα. Αυτό το κλίμα δυσπιστίας και δυσφορίας, Μαρία, υπήρχε σήμερα από το πρωί στη συνεδρίαση οικονομικών εμπειρογνωμόνων που προετοίμαζαν τη συνεδρίαση του Eurogroup. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε απαξιωτική συμπεριφορά κατά του Έλληνα εκπροσώπου και μάλιστα συνεργάτες του Υπουργού Οικονομικών παραδέχονται ότι το κλίμα ήταν αρνητικό ακόμα και στα πηγαδάκια πριν αρχίσει η συνεδρίαση, Μαρία. Στις Βρυξέλλες λοιπόν έχει μεταφερθεί το ελληνικό δράμα με άγνωστη προς το παρόν κατάληξη. Συνεχίζεται όμως και στην Αθήνα, διότι μετά την συμφωνία Στεφανία, αυτή την πολύκροτη συμφωνία, ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί στο πολιτικό σκηνικό. Οι οποίοι αποτυπώθηκαν ανάγλυφα στην ανταπόκριση Μαρία Σαρώνη, αυτό το κλίμα ανακούφισης που όλοι νιώσαμε όταν νωρίς το μεσημέρι μάθαμε ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Γρήγορα πήρε τη θέση του ο προβληματισμός, η ανησυχία, ο σκεπτικισμός, διότι το αρνητικό κλίμα, τα μπρος πίσω που η Τρόικα κατέγραψε όλες αυτές εδώ τις ημέρες, τα μετέφεραν στις Βρυξέλλες και όπως φαίνεται έχει ήδη φανεί αυτό το αρνητικό κλίμα να βγαίνει από τους πιστωτές μας. Πολλοί θεωρούν ως δεδομένο ότι η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ θα απαιτήσει να υπάρξουν απτές δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατά γράμμα και μετά τις εκλογές. Γεγονός που προδοτεί ξανά τα σενάρια περί υπογραφών ή άλλων δεσμεύσεων, θα δούμε με ποια μορφή και τι μορφή θα πάρουν αυτές των τριών πολιτικών αρχηγών. Την ίδια ώρα το πολιτικό σύστημα εντός Ελλάδος είναι προφανές ότι ουσιαστικά δοκιμάζει τα όρια του και τις αντοχές του. Οι βουλευτές είναι διχασμένοι, είναι και αυτοί στα κάγκελα και οι πολίτες βεβαίως οργισμένοι από το επαχθέστατα αυτά μέτρα. Και αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα εισπράτεται από όλα τα κομματικά επιτελεία. Σε αυτή την κατεύθυνση προέκυψε και η παρέτηση βόμβα του κυρίου Γιάννη Κουτσούκου, του Υφυπουργού Απασχόλησης, αλλά και οι δηλώσεις πολλών βουλευτών έχουν πάρει πια μορφή επιδημίας ότι δεν μπορούν συνειδησιακά να στηρίξουν με την ψήφο τους τόσο σκληρά μέτρα για τα εργασιακά και για τις συντάξεις. Σημειωτέων βέβαια ότι τόσο ο κύριος Κουτσούκος, όσο και οι βουλευτές οι οποίοι έχουν βγει στην πρώτη γραμμή διαφωνώντας με το νέο μνημόνιο, έχουν συνδικαλιστική ιδιότητα. Η τυφλή σύγκρουση του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά την είδαμε και την ανοιχνεύσαμε αρκετές φορές τις προηγούμενες ημέρες και με δημόσιες δηλώσεις και με διαρροές. Είναι ένα μέτωπο το οποίο σαφώς προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου και το προβληματίζει για το πώς θα προχωρήσει η εφαρμογή της συμφωνίας και θα μπει στην Βουλή και βεβαίως να ψηφιστεί. Ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει να κάνει διάγγελμα σε λίγη ώρα, να εξηγήσει τις θέσεις του στους Έλληνες πολίτες, όμως ακόμα δεν έχουμε αποκρισταλωμένη εικόνα τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει και κυρίως τι έχουν συμφωνήσει ως προς το ακαθόδες θέμα που αφορά τις συντάξεις. Ενδεχομένως να το μάθουμε και να το μάθουν και τα κομματικά επιτελεία αύριο, που δεν αποκλείεται να συνεδριάσει, όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγα λεπτά, το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι βέβαιο ότι είναι θέμα ωρών. Θα αποκαλυφθεί τι ακριβώς συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Να σταθούμε όμως πώς ακριβώς επετεύχθη αυτή η συμφωνία. Οι πολίτες κοιμηθήκαμε με την αίσθηση ότι υπάρχει εμπλοκή πιθανότατα και στην κυβερνητική συνοχή και ξυπνήσαμε με την εντύπωση ότι δόθηκε επιπλέον χρόνος 15 ημερών για να επανεξεταστούν τα μέτρα. Αργά το μεσημέρι και αφού οι εταίροι έδειξαν ότι έχουν μάλλον άγριες διαθέσεις, ανακοινώθηκε ότι τελικώς επήλθε συμφωνία.
το νέο μνημόνιο που αλλάζει άρδιν τις αποδοχές, τα εργασιακά δικαιώματα και την ζωή χιλιάδων εργαζόμενων και συνταξιούχων που γυρίζουν σε όρους διαβίωσης άλλων εποχών, κρεμόταν από μία κλωστή μέχρι νωρίς το μεσημέρι. Το χθεσινοβραδινό ναυάγιο έθετε τη χώρα σε ευθεία τροχιά χρεοκοπίας και χρειάστηκε ένας ακόμα γύρος τηλεφωνημάτων στο τρίγωνο Παπαδήμος Σαμαράς Παπανδρέου για να κλείσει η συμφωνία και ο Ευάγγελος Βενιζέλος να μπει με το οριστικό ναι των αρχηγών στο Eurogroup. We need now the political endorsement of the Eurogroup for the final step. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ όμως, σε αντίθεση, θέλησε να διατηρήσει τους όρους του θρίλερ. I don't think that we'll have a definitive and final decision tonight. We have to discuss several elements of the proposals which will be submitted to us. 8 ώρες έμειναν χθες κλεισμένοι στο Πρωθυπουργικό Γραφείο οι τρεις αρχηγοί. Ο Αντώνης Σαμαράς επέμεινε να μπει μία ασπίδα, ένα πλαφόν στις επικουρικές συντάξεις κάτω από τα 300 ευρώ. Ανοίγεις έτσι τις κύριες συντάξεις, δεν συμφωνώ, αντέτεινε ο Γιώργος Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας το χάσμα. Εκεί τα πνεύματα οξύνθηκαν. Με τις αιμονές σου στις συντάξεις σπρώχνεις τη χώρα στη χρεοκοπία. Ποιος είσαι εσύ που μιλάς? Με τη διαπραγμάτευση που κάνεις δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα. Είδαμε τι έχεις κάνει. Κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ να μας αφήσετε μόνους. Προσπαθούμε ο κόσμος να πονέσει λιγότερο. Τα πράγματα όμως είναι δύσκολα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση. Η Τρόικα κλείθηκε να λύσει το θρίλερ με τα μεσονύκτια και ο Γιώργος Καρατζαφέρης κλειδώνησε τις εύθραυστες ισορροπίες της μεταβατικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν συμπράττει στη λήψη μέτρων με το πιστόλι στον κρόταφο. Και δεν μπορώ σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, μέσα σε μια ώρα, να απαντήσω έτσι που θα προσδιορίσει το μέλλον αυτής χώρας για 40-50 χρόνια. Οι Έλληνες ξύπνησαν με την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι δόθηκε 15ήμερη διορία για να εξειδικευτούν σε μέτρα τα 300 εκατομμύρια του μνημονίου που έμειναν στον αέρα από την εμπλοκή στις συντάξεις. Σύντομα όμως τα μηνύματα από το εξωτερικό έβαλαν το μαχαίρι ξανά στο λαιμό και επέβαλαν την εσπευσμένη τηλεφωνική συμφωνία των αρχηγών. I'd like to ask the Greek people who they trust more. Their own political parties or perhaps European institutions. Δεν είμαι ενήμερος για καμία παράταση. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι έχει ενημερωθεί κανείς γι' αυτό. Μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα κατά 22%, μείωση των κλαδικών μισθών, κούρεμα στις συντάξεις, άρση της μονιμότητας στις 10 ώστε κάποιες να κλείσουν και να ανοίξει ο δρόμος των απολύσεων, αλλά και το ψαλίδι στα κοινωνικά επιδόματα συνθέτουν την πικρή συνταγή του νέου μνημονίου. Σήμερα πια τα ψέματα τέλειωσαν. Η ευθύνη βρίσκεται ατομικά στον κάθε εργάτη, στον κάθε υπάλληλο, στον άνεργο, στον συνταξιούχο, στη γυναίκα, τη μάνα που ανήκει στην εργατική λαϊκή οικογένεια, σε αυτόν που κοιτάζει κάθε μέρα να έχει πελατεία στο φτωχό μάγαζο, στο φτωχό αγρότη. Η ευθύνη είναι και ατομική. Χαμένη στη μετάφραση και για τους κατώτερους μισθούς, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι το ψαλίδι αφορά τους πάντες και η Νέα Δημοκρατία μόνο τους νεοεισερχόμενους. Έχουμε τη μείωση των κατώτατων μισθών για τους νεοπροσλαμβανόμενους και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, αυτό δεν θα έχει κλιμακωτή επίδραση. Δυστυχώς, κύριε Σταϊκούρα, δεν έχετε καλή πληροφόρηση ή δεν σας έχουν ενημερώσει σωστά. Η μείωση του 22% αφορά τους μισθούς όλων των κλιμακίων. Νομίζω ότι έχω μια εικόνα που έχει προκύψει και από την χθεσινή συνάντηση. Άρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η εικόνα που εγώ έχω είναι αυτή που έχει προκύψει και από την χθεσινή συνάντηση. Μόλις το Eurogroup ανάψει το πράσινο φως στη συμφωνία, θα κατατεθεί αύριο κιόλας στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις προβλέψεις για το κούρεμα του χρέους, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το περίγραμμα των μέτρων. Αναμένεται να ψηφιστεί κατεπηγόντως για να ακολουθήσουν οι εφαρμοστικοί νόμοι για το τσεκούρι στις συντάξεις. Δημήτρη, τα όσα διαδραματίστηκαν μέσα και έξω από το Μαξίμου θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να έχουν παραπολιτικό ενδιαφέρον ή να είναι απολύτως αδιάφορα για τον κόσμο. Μόνο που οι πολίτες ξέρουν ότι η συμφωνία που σφραγίστηκε από τον νέο των τριών αρχηγών ανατρέπει την ήδη χυμαζόμενη ζωή τους. Μαρία, οι πολίτες είναι σαστισμένοι, οι πολίτες είναι οργισμένοι γιατί βλέπουν μέσα σε μια πραγματικά νύχτα να αλλάζει δραματικά η ζωή τους. Και την ώρα που όλοι προσπαθούν να δουν πώς θα επιβιώσουν από αυτή τη λέλεπα που ξημερώνει όπως φαίνεται από τη Δευτέρα, έχουμε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να τσακώνονται δημόσια για το ποιος διαπραγματεύτηκε καλύτερα και για το ποιος έσωσε τα περισσότερα από τον Αρμαγεδόνα που μας έρβηραν. Στη Νέα Δημοκρατία ακόμα και τώρα επιμένουν πως η συμφωνία προβλέπει μείωση 22% στον κατώτατο μισθό για όσους προσλαμβάνονται για πρώτη φορά, ενώ την ώρα που ακόμα δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες για το τι πραγματικά θα γίνει με τις συντάξεις, στη Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζουν ότι έσωσαν τη μισή περικοπή από αυτήν που απαιτούσαν οι τροϊκανοί.
Έχουν όμως από χθες το βράδυ και αμέσως μετά τη σύσκεψη βαρύτατες κουβέντες και κατηγορίες μεταξύ συνεργατών του κυρίου Βενιζέλου και συνεργατών του κυρίου Σαμαρά. Οι του κυρίου Σαμαρά λένε ότι ο κύριος Βενιζέλος δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα και ποτέ και ότι έλεγε ναι σε όλα και δηλώνουν πως αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι χθες το ελληνικό κείμενο που κατά λάθος έφτασε στα γραφεία των πολιτικών αρχηγών υπήρχε ρητή αναφορά για περικοπή δώρων. Τώρα, απ' την άλλη, οι συνεργάτες του κυρίου Βενιζέλου καρφώνουν τον κύριο Σαμαρά, λένε ότι την πιο σκληρή ώρα της διαπραγμάτευσης, χθες μετά και μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να πάει για ύπνο. Μιλάμε για σαφέστατα μια ωραία ατμόσφαιρα και στο πολιτικό σκηνικό και στην κυβέρνηση. Και εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε και τον ποιητικό ίστο του κυρίου Καρατζαφέρη, ο οποίος μία παραμένει στην κυβέρνηση και μία βγαίνει εκτός κυβέρνησης. Όμως, Μαρία, όλα αυτά ουδόλως απασχολούν τους πολίτες, ουδόλως απασχολούν τον άργο που δεν πρόκειται να βρει δουλειά, ουδόλως απασχολούν τον συνταξιούχο, ο οποίος με 300 ευρώ δεν πρόκειται να ζήσει ποτέ, και ουδόλως απασχολούν τον πατέρα και τη μητέρα που δεν θα μπορέσουν από τη Δευτέρα να πάρουν ένα γάλα στο παιδί τους. Και λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν είναι λαϊκισμός, ίσως να είναι μια σκληρή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των πολιτών. Ο κόσμος σήμερα έλεγε μια φράση, Δημήτρη, πολιτική οπερέτα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αυτά τα πλάνα μοιάζουν σε επανάληψη, αλλά δεν είναι. Μια ακόμη συνάντηση των αρχηγών. Μαραθώνια κι αυτή, 8 ώρες, όμως επαναλήθηκε και το σκηνικό της μη συμφωνίας. Αυτή τη φορά τους αρχηγούς τους χώρισε σε ένα μνημόνιο 32 σελίδων, μία παράγραφος. Μπήκαν στις 5, μια ώρα μετά η συνάντηση κόλλησε στην παράγραφο για τις συντάξεις. Και έμεινε εκεί ως το τέλος. 2 παρά 4 μάθαμε ότι αφιερώθηκαν 7 ώρες και 45 λεπτά στις συντάξεις και για να συμφωνήσουν σε όλα τα υπόλοιπα χρειάστηκαν μόνο μία ώρα. Σαν να φύσει ξαέρας πέρασαν 31 σελίδες, όμως η σελίδα 6 με την επίμαχη παράγραφο κόλλησε. Μέσα σε μια ώρα οι αρχηγοί είπαν ναι σε μέτρα που αφορούν σε δραματικές περικοπές για 3.900.000 εργαζόμενους και 1.000.000 άνεργους. Όμως όταν η κουβέντα έφτασε στις συντάξεις 1.000.000 ανθρώπων, χωρίστηκαν στα 2. Υπάρχει ένα θέμα ακόμα, έχει να κάνει με τις συντάξεις. Αυτές τις ώρες τις δύσκολες πρέπει να κοιτάμε τον απλό τον κόσμο, τον συνταξιούχο. Δεν έχω δικαίωμα να μην το κάνω, δεν έχω δικαίωμα να μην διαπραγματεύομαι σκληρά και ουδόλως με ενδιαφέρει αν διάφοροι αυτή τη θέση την παρεξηγούν. Ο Αντώνης Σαμαράς επέμεινε μέχρι τέλους στο πλαφόν στις επικουρικές. Ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως τουλάχιστον είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος, καθώς πάλι ο ίδιος δεν έκανε δηλώσεις, αντιδρούσε λέγοντας πως έτσι θα επιβαρυνθούν οι κύριες συντάξεις των Ευγενών Ταμείων. Η αιμονή του κυρίου Σαμαρά να θέτει ένα ζήτημα που θα δημιουργήσει αδιέξοδο στο επικουρικό σύστημα άνοιξε το δρόμο για ισοδύναμη μείωση των κύριων συντάξεων. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν συζητά τέτοιο ενδεχόμενο. Ο πραγματικός καυγάς ήταν με τον Ευάγγελο Βενιζέλο που έκανε σκληρές δηλώσεις κατά την έξοδό του, δείχνοντας ευθέως προς την πλευρά Σαμαρά. Όμως το πλευρό του, όπως είπε, προσέταξε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ζητήματα τα οποία εξαρτώνται από την συνείδηση ευθύνης που πρέπει να έχουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι κατ' εντολή του ελληνικού λαού παίζουν έναν κρίσιμο πολιτικό ρόλο. Ιδίως μάλιστα όταν φιλοδοξούν να παίξουν έναν κρισιμότερο ρόλο στη διακυβέρνηση του τόπου αυτού. Παρέμεινα να συμπαρασταθώ στον Αντώνη Σαμαρά. Και τα διεθνή πρακτορία έδιναν λόγο σε ξένους πολιτικούς για υποτιμητικά σχόλια. Η πολιτική ηγεσία της χώρας πολλές φορές δεν είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος. Σοκαριστικά μικρή πρόοδος. Πάλι όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο. Το όχι, το σωστό σε όλη τη ζωή. It is a hard day's night. Με καβάθι ξεκίνησαν οι δηλώσεις Καρατζαφέρη, με Beatles τελείωσαν. Ωστόσο, αυτό που έμεινε προς συζήτηση είναι το εάν και κατά πόσο ο λαός παραμένει στην κυβέρνηση. Πραγματικά σήμερα ερχόμουν στη Βουλή πιστεύοντας ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Βορύδης, δεν θα ερχόταν να μου απαντήσει την ερώτηση. Ούτε ο υπουργός απάντησε, ούτε ο κύριος Καρατζαφέρης ξεκαθάρισε αν θα φύγει από την κυβέρνηση και αύριο δίνει συνέντευξη τύπου. Προτίμησε να δείξει τη στήριξή του στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, καταθέτοντας 1.000 ευρώ, καλώντας τους Έλληνες να κάνουν το ίδιο. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να γυρίσουμε στη δραχμή. Η στάση των τριών αρχηγών μπήκε στο στόχαστρο των άλλων κομμάτων. Το εξαρτημένο, ανυπόλυπτο και υποκατάρρευση πολιτικό κατεστημένο και ο μοιραίος πρωθυπουργός που επέλεξαν. Παρέδωσε χθες τη χώρα. Πάμε αμέσως να ακούσουμε το διάγγελμα του κυρίου Σαμαρά. Εδώ και 2 χρόνια δεν θα ήμασταν σήμερα με την πλάτη στον τοίχο. Πετύχαμε παρόλα αυτά αρκετά πράγματα. Αποτρέψαμε την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Το ζήτημα αυτό δεν είχε κλείσει από μέρες, όπως κάποιοι διαδίδουν. Μόλις χθες το απόγευμα μας στάλθηκε κείμενο συμφωνίας που περιείχε ακόμα την κατάργηση των 2 μισθών. Τελικά το ματαιώσαμε. Ματαιώσαμε την οριζόντια περικοπή των επικουρικών συντάξεων.
επέμειναν να εξαιρεθούν από κάθε νέα μείωση οι χαμηλότερες επικουρικές και κύριες συντάξεις. Και έτσι έγινε. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα να διαλέξουμε αν τάχα θα περισσώσουμε τις κύριες ή τις επικουρικές. Η Τρόικα επέμενε να γίνουν περικοπές και σε κύρια και σε επικουρικά ταμεία. Υπήρξε ολονύχτια διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό. Ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες. Μετά από μεγάλη επιμονή, δέχτηκαν οι συνολικές περικοπές να είναι οι μισές από αυτές που ζητούσαν, ώστε να παραμείνουν άθικτες οι αποδοχές των χάμηλων συνταξιούχων. Απορρίψαμε τη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών, που θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη φορολόγηση των πάντων. Δώσαμε ακόμα τη μάχη, ώστε η μείωση του κατώτατου μισθού να μην επεκταθεί και στους υπόλοιπους μισθούς. Και αυτό έγινε. Με δύο λόγια. Παλέψαμε για να αποτρέψουμε πρόσθετη ύφεση, πρόσθετη ανεργία, πρόσθετα λουκέτα. Σήμερα διαχειριζόμαστε τη ζημιά που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Διότι το χρέος μας τώρα έγινε μη βιώσιμο. Το 2009 ήταν μεγάλο, αλλά ήταν ακόμα βιώσιμο. Τώρα όλοι επιδιώκουν να φτάσει το χρέος μετά από 8 χρόνια εκεί που ήταν το 2009, όταν ξεκίνησε αυτό το μαρτύριο. Αυτό και μόνο δείχνει το μέγεθος της ζημιάς που έγινε τη μοιραία αυτή διετία. Με την τωρινή συμφωνία άνοιξε ο δρόμος για να κουρευτεί σημαντικά το ελληνικό χρέος. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ξανά. Μπορεί να αποφύγαμε τα χειρότερα από όσα μας ζήτησαν. Κάποια όμως δεν αποφεύχθηκαν. Εμείς παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που κυρίως χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα. Μέτρα ανάκαμψης. Γιατί ρωτώ τον οποιονδήποτε καλοπροαίρετο Ευρωπαίο. Όταν βρίσκεσαι για πέμπτη χρονιά σε ύφεση. Όταν η χώρα σου παραπέει. Και η κοινωνική συνοχή της απειλείται. Είναι αντίδοτο στην κρίση να είναι ακόμα μεγαλύτερη ανεργία και άλλα δύο χρόνια ύφεσης. Η μάχη που δίνουμε σήμερα για τη σωτηρία του τόπου μας αφορά και ολόκληρη την Ευρώπη, που μπαίνει πια σε γενικευμένη ύφεση. Πολύ επικίνδυνη και για τις κοινωνίες της, αλλά και για την ενότητά της. Στη Νέα Δημοκρατία έγκαιρα διαβλέψαμε ότι ήταν λάθος η συνταγή και έγκαιρα προβλέψαμε πού θα οδηγούσε. Εκείνοι που την πρότειναν, εκείνοι που την υπερασπίστηκαν και εκείνοι που την εφάρμοσαν, ας δουν κατάματα σήμερα τις συνέπειές της. Αυτή την ώρα οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχουμε πράγματι ανάγκη να αλλάξουμε πορεία στην οικονομία μας. Όμως το καθημερινό βασανιστήριο της ακραίας λιτότητας δεν βοηθάει κανέναν. Εκτρέφει την κοινωνική έκρηξη και έναν επικίνδυνο αντιευρωπαϊσμό. Γιατί κανένας λαός δεν αντέχει στις συνεχείς θυσίες χωρίς κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Και φοβάμαι ότι αυτό η Ευρώπη το έχει σήμερα ξεχάσει. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δίνει τη μάχη ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα. Να αποκαταστήσουμε την πληγωμένη αξιοπιστία της χώρας. Να αναδείξουμε την άμεση προτεραιότητα της ανάκαμψης. Να διασώσουμε την κοινωνική συνοχή. Με ανθρώπους έχουμε να κάνουμε, όχι με γκρίζους αριθμούς. Να αποφύγουμε τα μικροπολιτικά παιχνίδια που εξακολουθούν να παίζουν κάποιοι σε βάρος της χώρας, ακόμα και τώρα. Να δείξουμε στους Ευρωπαίους ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σύντομα θα διαχυθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν δεν αλλάξει η πολιτική της ατέλειωτης μονομερούς λιτότητας. Θα τα πετύχουμε όλα αυτά μαζί, ως άνθρωποι περήφανοι, όχι ως μόνιμοι επέτες. Πώς? Με μια νέα κυβέρνηση που θα έχει νοπή και ισχυρή εντολή. Ποτέ δεν είχε περισσότερο ανάγκη η Ελλάδα εκλογές από ό,τι τις έχει σήμερα. Δύο λόγια για χθες βράδυ. Με ξέρετε. Και ξέρετε ότι ούτε δηλιάζω ούτε υποχωρώ. Όταν όμως γνωρίζω τις συνέπειες, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν τις βλέπω. Ιδίως αν είναι τόσο καταστροφικές. Ούτε ψάχνω χειροκροτήματα για μια εβδομάδα. Είμαι εδώ μόνο από υποχρέωση να βοηθήσω την πατρίδα. Και αυτό κάνω. Στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δύο χρόνια κανείς δεν άκουσε τη δική μας φωνή για αλλαγή πολιτικής. Και σήμερα το τραύμα έγινε πολύ βαθύ για να πω ότι δεν θα πονέσει. Εμείς δεν μιλάμε για τον κίνδυνο χρεοκοπίας, για τα σενάρια της δραχμής, για τη φτώχεια που μας άγγιξε την πόρτα και για τα χειρότερα δεινά που μας απειλούν. Σας λέμε μόνον ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Και όταν θα έρθει η δική μας ώρα, θα κρατήσουμε ακέραιη τη μεγάλη υπόσχεση, τη μία και μόνη υπόσχεση που δώσαμε. Ελπίδα στην Ελλάδα μέσα από ανάπτυξη. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε.
Το ισχυρότερο επιχείρημα δεν είναι ο φόβος για όσα μας περιμένουν, αλλά η σιγουριά για αυτά που μπορούμε. Να έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του Έλληνα, που συχνά δεν τις ξέρουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαμαρά. Δημήτρη, ένεση ρεαλισμού και αισιοδοξία, θα λέγαμε, από τον κύριο Σαμαρά κατόπιν της συμφωνίας. Άλλοτε σε πρώτο πληθυντικό και άλλοτε σε πρώτο ενικό. Προφανώς θέλησε να αναφερθεί στη δική του συμβολή, την προσωπική του συμβολή, στο να αποφευθούν τα χειρότερα σε αυτή τη συμφωνία με την Τρόικα. Και προεκλογική τόνη, Μαρία. Είναι σαφέστατο ότι ο κ. Σαμαράς θέτει θέμα άμεσης προσφυγής στις κάλπες. Αυτό ήταν γνωστό, το έχει θέσει και κατά το παρελθόν. Αλλά πλέον αυτό, που μετά το κλείσιμο και τη συμφωνία με τον κ. Σαμαρά, θα είναι το πρώτο στοιχείο. Από εκεί πέρα, ο κ. Σαμαράς εξήγησε γιατί ουσιαστικά είπε ένα ναι στη χθεσινή συμφωνία, τονίζοντας πως γνώριζε τις συνέπειες, οι οποίες προφανώς θα ήταν καταστροφικές αν έκανε κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και κέρδισε ορισμένα πράγματα, όπως είναι το να μην περικοπούν τα δώρα, όπως είναι να μην υπάρξουν οριζόντιες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες και άλλα. Να πούμε ότι ο κ. Σαμαρά σήμερα μίλησε και στην ελληνική κοινωνία, μίλησε όμως και στη δική του κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία αναμένεται να συγκληθεί αύριο, θέλοντας προφανώς να περιορίσει και την κρίνια που υπάρχει κυρίως μεταξύ των συνδικαλιστών αλλά και αρκετών βουλευτών του κόμματος. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο κ. Σαμαρά στο επόμενο διάστημα θα το τονίζει πάντα άμεση προσφυγή στις κάλπες. Τώρα, ακόμη ωστόσο δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως, Νίκο Ρογκάκο, τι συμφώνησαν, τι ακριβώς συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ήσουν μέχρι τα ξημερώματα εκεί στο παγωμένο πεζοδρόμιο στο Μαξίμου, 7 η ώρα το πρωί νομίζω σε είδα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη να δίνεις ρεπορτάζ. Καταλάβατε εσείς οι δημοσιογράφοι τι ακριβώς συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί? Όχι, Μαρία. Στις 6.30 το πρωί δεν μπορούσε κανείς από τους συναδέλφους να καταλάβει πού διαφώνησαν και τι προθεσμία μας έδωσε η Τρόικα για να συμφωνήσουμε αυτά τα οποία είναι ανοιχτά. Στην πιο κρίσιμη νύχτα για τη χώρα, Μαρία. Εμείς οι δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί, το ζήσαμε, αλλά χορτάσαμε τι? Χρησμούς, τερτύπια και μισές αλήθειες. Κανείς δεν έλεγε ποια είναι η τελική συμφωνία για να γνωρίζει πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός τι έρχεται. Και κανείς μέχρι αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει για το ακριβές περιεχόμενο των πτυχών αυτής της συμφωνίας. Το αγγλικό κείμενο, πρέπει να σας πω, δεν χωρά παρερμηνίες. Όλα τα κλιμάκια των μισθών μειώνονται κατά 22%. Έχω βεβαίως μία επιφύλαξη από αυτά τα οποία λέει η Νέα Δημοκρατία, όμως η εμπειρία μας λέει ότι στις συζητήσεις υπερισχύει πάντα το δυσάρεστο σενάριο. Πριν από δηλαδή, λίγο ακούσαμε και τον κύριο Σαμαρά να το λέει, Νίκο Ρογκάκο. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Η ουσία πάντως είναι ότι η ουσία είναι πια ότι υπάρχει εδώ ένας κόσμος, 5 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι θα αλλάξουν το βιωτικό τους επίπεδο. Θα αλλάξει και μάλιστα θα κατρακυλήσει δραματικά, τουλάχιστον, Μαρία, πρέπει να σου πω, κατά ένα 20%. Πέραν του καυγά για το 22% στον κατώτατο μισθό, το θέμα είναι ποιο? Ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε επιδόματα, ορημάνσεις, αφού συμπαρασύρονται και συμπαραλιάζονται όλα αυτά. Ποια είναι η ουσία και το συμπέρασμα? Ότι το βιωτικό επίπεδο μειώνεται, ότι ο κόσμος αλλάζει πλέον τις συνήθειές του και θα έχει λιγότερα χρήματα στην τσέπη του. Αυτό είναι η ουσία. Αυτό είναι η ουσία και το συμπέρασμα, ότι κάτω από τα 500 ευρώ πέφτουν οι αποδοχές των νέων εισερχόμενων στον ιδιωτικό τομέα με τις περικοπές που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο του νέου οικονομικού προγράμματος. Και δεν είναι οι μόνοι που θα δουν να συμπιέζεται αδιανόητα το επίπεδο της ζωής τους. Οι μειώσεις, όπως ακούσατε, θα συμπαρασύρουν επιδόματα ενεργείας και συντάξεις. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Παχουλάκη. Οι Έλληνες των 400 ευρώ σε μια χώρα με μισθούς Πορτογαλίας και τιμές Βρυξελών. Ζωή που για πολλούς εξελίσσεται σε μάχη επιβίωσης. 300 σίγουρα. Χασάπηδες και τα λοιπά, γύρω στα 250. Η βενζίνη σίγουρα, θέλουμε ένα 20 τη βδομάδα, 1100 μόνο αυτά. Αυτό που κοιτάμε είναι τις δικές μας ανάγκες να τις μηδενίσουμε για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες των παιδιών μας. Με το βασικό μισθό στα 586 ευρώ, ο νέος ανειδίκευτος θα παίρνει στο χέρι 492 ευρώ. Και αν είναι έως 25 ετών, οι μεικτές αποδοχές θα είναι 527 ευρώ και τα καθαρά μόλις 443. Μειωμένα κατά 32% σε σχέση με το σημερινό κατώτατο των 751 ευρώ. Εμείς έχουμε μεγαλώσει πλέον, το θέμα είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, τι οράματα μπορούμε να τους δώσουμε, με τι να ονειρευτούν, τι να
προγραμματίσουν και να σχεδιάσουν όπως κάνουν οι γονείς για μας, όπως σχεδιάσαμε και εμείς τα όνειρά μας. Οι μισθοί επιστρέφουν ολοταχώς στα επίπεδα του 2004, όπου ο βασικός μισθός ήταν 460 ευρώ, αλλά το κόστος ζωής παραμένει στα ύψη. Με τη μείωση του 22% ο νεαρός θα πάρει επίδομα μαθητείας 410 ευρώ και ο άνεργος θα πρέπει να ζήσει με 359 ευρώ επίδομα. Εκτελούν τους ανέργους. Διαλύουν οτιδήποτε συλλογικό υφίσταται σε αυτή τη χώρα. Καταστρέφουν το λαό της. Για τους περισσότερους, η μόνη λύση θα είναι να ψάξουν μια οποιαδήποτε δουλειά του ποδαριού, ακόμη και ανασφάλιστη, κι ας είναι η μαύρη εργασία η μεγάλη πληγή του ασφαλιστικού. Είτε ελεγχόμενη ήταν εξέλεκτη είναι η χρεοκοπία. Είτε χρεοκοπία με ευρώ, είτε χρεοκοπία με δραχμή, ο λαός θα ζει τρισάθλια, η ζωή του θα γίνει ένα αληθινό νταχάου, ένα αληθινό κάτεργο. Οι μειώσεις μισθών δεν απαξιώνουν μόνο το παρόν, αλλά υποθηκεύουν και το μέλλον των ασφαλιστικών ταμείων. Σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμώνται οι απώλειές τους από τις μειωμένες εισφορές που θα εισπράττουν. Κάτι το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε περικοπές συντάξεων, ακόμη και αν αυτό μας το αποκαλύψουν αργότερα. Έτσι, ίσως καταλήξουμε όλοι και με συντάξεις των 400 ευρώ. Στον τοίχο στείνονται στην πραγματικότητα και οι κλαδικές συμβάσεις, διασώζονται με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, αλλά προσωρινά, καθώς μετά την παρέλευση των 9 μηνών από τη λήξη τους, θα επιτρέπεται στην ουσία η κατάργησή τους. Μαχαίρι στο μισθό και 42% σε κάποιες περιπτώσεις και ακόμη παραπάνω κρύβει το κείμενο της συμφωνίας των αρχηγών με την Τρόικα, μέσω της πρόβλεψης για άνευ περιορισμών περικοπή 70 και πλέον επιδομάτων από εκατομμύρια ιδιωτικούς υπαλλήλους, όταν λήξουν και δεν ανανεωθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας τους. Κατά μέσο όρο, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα από την περικοπή διάφορων επιδομάτων θα χάσουν από 5 έως 15% των μηνιαίων αποδοχών τους, αφού τα μόνα που διασώζονται σε πρώτη φάση είναι τα βασικά επιδόματα όπως τη ορίμανση του πτυχίου. Όλοι πιστεύω ότι λαμβάναμε επιδόματα και σε όλους θα περικοπούν. Και οι μειώσεις από ό,τι βλέπουμε είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ταμείας επί 11 χρόνια σε Τράπεζα της Μακεδονίας, έγκαμος με 3 παιδιά, που εκτός από τα βασικά παίρνει ειδικό επιχειρησιακό επίδομα και ακόμη επιδόματα ισολογισμού, λαθών ταμείου, υποστήριξης δικτύου, μα και λόγω ιδιαιτερότητας ανθυγιεινής απασχόλησης, παίρνει σήμερα 2.110 ευρώ μεικτά. Η τράπεζα αποφάσισε ήδη να κόψει το επιχειρησιακό και οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι γρήγορα βάσει του νέου μνημονίου θα κοπούν και τα υπόλοιπα επιδόματα, μειώνοντας έτσι κατά 42% τις αποδοχές του ταμεία, ρίχνοντας το μισθό του στα 1.218 ευρώ και στερώντας του συνολικά 5,9 μισθούς το χρόνο. Ενώ είχαμε συνεχή διάλογο, ξαφνικά διακόπτεται ο διάλογος και ανοίγει λέει περικοπές. Οι μειώσεις είναι πάνω από 35% και αναμένουμε και άλλες μειώσεις. Δεν αντέχουμε άλλο και έχουμε βγει στους δρόμους. Βάσει του κειμένου της συμφωνίας που διέρευσε από κομματικά επιτελεία, οι αρχηγοί αφήνουν πεδίο ώστε μερικούς μήνες μετά την κατάργηση των υπόλοιπων επιδομάτων από τον πάγκο του Χασάπη να περάσουν ακόμη και τα βασικά επιδόματα που έχουν διατηρηθεί. Εφόσον κάτι τέτοιο συμφωνηθεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων που θα κληθούν προφανώς υπό την απειλή της απόλυσης να συμφωνήσουν σε νέα κλαδική ή ατομική σύμβαση εργασίας. Εφόσον δεν συναυθεί νέα κλαδική σύμβαση, τρεις μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης, οι αμοιβές επιστρέφουν στα επίπεδα του βασικού μισθού και προστίθεται τα ακόλουθα γενικά επιδόματα αρχαιότητας, τέκνου, πτυχίου και επικινδυνότητας. Αυτά θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι να αντικατασταθούν από όρους προσδιορισμένους σε νέα κλαδική ή ατομική σύμβαση εργασίας. Έντονος προβληματισμός για ακόμη μεγαλύτερο τσεκούρι σε εκατομμύρια εργαζόμενους υπάρχει και διότι στο συγκεκριμένο χωρίο της συμφωνίας δεν διευκρινίζεται επακριβώς αν ο βασικός μισθός στον οποίο θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι είναι της κλαδικής που έληξε ή της πολύ χαμηλότερης εθνικής συλλογικής σύμβασης και αφετέρου, αν με το επίδομα τέκνου εννοείται το οικογενειακό ή τελικώς και αυτό θυσιάστηκε στο βωμό της Τρόικας. Στελέχη του Υπουργείου Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι και τα δύο θέματα θα λήξουν υπέρ των εργαζομένων. Γιώργο, τα μέτρα ήδη είναι πολλά και οδυνηρά, μεγάλες οι ανατροπές που θα φέρουν στη ζωή των πολιτών, αλλά δυστυχώς δεν είναι τα μόνα. Έπεται και συνέχεια. Μαρία, οι περικοπές είναι δραματικές, όπως είπες. Ανατρέπονται τα πάντα στη ζωή μας, αλλά είναι σίγουρο ότι ο λογαριασμός δεν έχει ορθεί ολόκληρος. Και δεν υπάρχει περιθώριο παρερμηνίας, γιατί αναφέρεται στη συμφωνία ότι θα έχουμε νέα μέτρα και το 2013 αλλά και τον Ιούνιο, τώρα πιο νωρίς. Παρ' όλα αυτά, οι εταίροι στη συγκυβέρνηση εξακολουθούν να τσακώνονται. Ο ένας λέει ότι έσωσε τις επικουρικές, ο άλλος έσωσε τις κύριες συντάξεις, αλλά είναι
δεδομένο. Παραδέχονται ευθέως ότι όποια και αν είναι η μείωση στις επικουρικές, όποιο και αν είναι το πλαφόν, σε λίγους μήνες θα μειωθούν. Ρητά εξάλλου αναφέρεται στη συμφωνία ότι αν το κράτος αποτυχάνει να μαζέψει τις εισφορές, τότε θα κόβονται οι κύριες συντάξεις. Και για όλα αυτά, Μαρία, πρέπει να σου πω, θα κάνουν μία σούμα γενική τον Ιούνιο για να δουν μέχρι τέλος του έτους τι μπορούν να γλιτώσουν, ώστε αν είναι να ζητήσουν και άλλα μέτρα από τους μισθούς. Και δεν θέλω να γίνω μάτι κακών. Τα επόμενα μέτρα για τους μισθούς είναι ο 13ος και ο 14ος. Τα δώρα πάλι θα ξαναμπούν στο τραπέζι. Αυτό είναι το ένα πακέτο τώρα που αφορά τα μισθολογικά. Έχουμε και τα φορολογικά, γιατί δεν έχουν κλείσει. Επισήμως ανακοίνωσαν λοιπόν κατάργηση φοροαπαλλαγών και νέα μείωση του αφορολογήτου. Μας είχαν χορτάσει με υποσχέσεις ότι δεν θα βάλουν νέους φόρους, αλλά δεν μας έλεγαν ότι θα μας κόψουν ό,τι μας ελάφρυνε μέχρι σήμερα. Άρα θα πληρώνουμε παραπάνω. Δηλαδή, έχουμε φοροαπαλλαγές, έχουμε μείωση αφορολογήτου, ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά πάει περίπατο. Και εντάξει, το πακέτο που ετοιμάζουν για τα ακίνητα, πλην ότι δεν θα αυξηθούν για φέτος οι αντικειμενικές, θα είναι πολύ βαρύ για όλους τους ιδιοκτήτες. Κανονική αφέμαξη, Γιώργο, να δούμε αν θα επιβιώσει ο Έλληνας ασθενής. Φορολογική καταιγίδα έρχεται στα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία με αποτέλεσμα, εκτός από τις δραματικές μειώσεις μισθών που έχουν υποστεί οι Έλληνες, να καλούνται να πληρώσουν τώρα 2 έως 4 μισθούς το χρόνο στην εφορία. Μειώνεται το αφορολόγητο στις 3.000 ευρώ ή καταργείται πλήρως, καταργούνται οι φοροαπαλλαγές, έρχεται φορολόγηση των τόκων και των ενοικίων στην κλίμακα και ενοποιούνται οι φόροι των ακινήτων από το 2013. Δεν θα πρέπει να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι και να κόψουμε τις ίδιες φοροαπαλλαγές και τις ίδιες μειώσεις φόρων από όλους τους φορολογούμενους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στο κείμενο στο οποίο κλήθηκαν να συμφωνήσουν τα κόμματα, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο να έχει ολοκληρώσει τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αναμένεται να στηριχθεί στη σκληρή συνταγή που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μία τετραμελής οικογένεια με εισόδημα 1.785 ευρώ το μήνα, από το αφορολόγητο στις 3.000 και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, από το χαράτσι στα ακίνητα που θα πληρώσει για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, εάν έχει 2 γιοταχή, από την έκτακτη σφορά, αλλά και αν έχει 40.000 ευρώ καταθέσει στην τράπεζα, θα πληρώσει φόρο 5.800 ευρώ ή τους 3 μισθούς. Η Ελλάδα υποβάλλεται στο μαρτύριο της σταγόνας. Το νέο σύμφωνο θα επιφέρει εξαθλίωση της κοινωνίας, τσουνάμι λουκέτων στην αγορά, χιλιάδες νέους ανέργους, αφού δεν εμπεριέχει κανένα αναπτυξιακό μέτρο. Ένας άγαμος με εισόδημα 857 ευρώ το μήνα, εάν το φορολόγητο πάει στις 3.000 και καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές του, για το χαράτσι των ακινήτων για τη μία κατοικία 70 τετραγωνικών, εάν έχει ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικών, αλλά και για την έκτακτη εισφορά, καθώς και επίσης αν έχει 20.000 ευρώ σε καταθέσεις, θα πληρώσει 1.900 ευρώ σε φόρους ή τους 2 μισθούς του. Αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι η ισοπαίδωση των μικροσυνταξιούχων και των μικρομεσαίων για άλλη μια φορά και η οδήγησή τους με μαθηματική ακρίβεια στα όρια της φτώχειας. Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται και ενιαίος ΦΠΑ 19-21% με κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου που ισχύει σήμερα. Έχοντας πλέον μπροστά μας την πραγματικότητα της συμφωνίας, η οποία βεβαίως τελεί υπό την έγκριση του Eurogroup, που είναι ακόμη σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, επαναφέρουμε το ερώτημα που θέσαμε εδώ από τον Αντένα Στρατή, αν με αυτή τη συμφωνία διασώζεται η χώρα, αλλά διασώζονται και οι πολίτες, οι οποίοι νομίζω ότι εξακολουθούν να είναι και σε σύγχυση και να νιώθουν ανασφάλεια. Και δικαίως. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη χώρα, πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Έχουμε μία ψηφοφορία, έχουμε μία άλλη ψηφοφορία σε 15 μέρες. Πρέπει να δούμε, διότι οι αντιδράσεις εντός των κομμάτων ήταν πολύ σοβαρές. Είναι βέβαιο ότι η Τρόικα και οι δανειστές θα περιμένουν να υλοποιηθούν όλα. Εάν αυτό γίνει, τότε η Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι παραμένει στην Ευρωζώνη. Το πρόβλημα είναι σε ό,τι αφορά τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο ότι κυκλοφορεί οργή, σαφέστατα, αμηχανία, θυμός και ασφαλώς η αβεβαιότητα ή και ο φόβος κυριαρχούν. Και όλα αυτά δικαιολογημένα. Πρώτον, διότι καταφέρνουν να αλλάξουν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών σε πάρα πολλά. Σχεδόν δεν υπάρχει Έλληνας, όχι σχεδόν, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην θίγεται από όλα αυτά. Δεύτερον, είναι εμπεδωμένη πλέον η βεβαιότητα με όσα λέει η συμφωνία, ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στον πάτο του βαρελιού. Ότι δεν θα έρθουν άλλα. Δεν υπάρχει αυτή η εγγύηση ακόμα. Και ενώ λοιπόν αλλάζουν όλα στην κοινωνία, σχεδόν τίποτα, ελάχιστα αλλάζουν στο κράτος και τίποτα απολύτως στην νοοτροπία αυτών που μας κυβερνούν. Είναι σαφέστατα πικρή η γεύση,
να μην πω ότι κάτι άλλο χειρότερο από όσα παρακολουθήσαμε το τελευταίο 24ωρο. Ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς, τουλάχιστον τα ξημερώματα, χωρίς να είναι η ευθύνη ισομερής, έδειξαν σαν να έκαναν το πρώτο debate, να μην πω την πρώτη κοκορομαχία, πριν ακόμα προκηρυχθούν οι εκλογές. Και αυτό σίγουρα δεν συνάδει με την κρισιμότητα αυτής της βραδιάς και κυρίως με τις συνέπειες που έχουν αυτές οι αποφάσεις για τη ζωή των Ελλήνων. Ας γυρίσουμε όμως στους πολίτες. Είχαμε τη μία τρόικα υπό τον κύριο Παπαδήμο που προσπαθούσε να συμφωνήσει και είχαμε και την άλλη τρόικα που πήγε, έκατσε 5 ώρες και δεν μπόρεσε να συμφωνήσει, όπου τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας συμφώνησε, αλλά ο Σόιμπλε και ο Γιούγκερ λένε ότι δεν είναι σίγουρο ότι συμφώνησαν. Μήλος δηλαδή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ό,τι συμφώνησαν θα το εφαρμόσουν στην καμπούρα των πολιτών. Τι καταφέρνει αυτή η τρόικα? Να μας οδηγεί μαθηματικά και με ταχύτητα σε μισθούς Βουλγαρίας. Να έχουμε τιμές Γερμανίας, Βελγίου και Σκανδιναβίας και να έχουμε κράτος Ζιμπάμπουε. Να με συμπαθάει Ζιμπάμπουε, μπορεί να έχει καλύτερο κράτος. Δεν γίνεται αυτό. Οι πολίτες μονά χάνουν και ζυγά κερδίζουν οι άλλοι. Δεν μπορεί οι πολίτες να κερδίζουν σε αυτή τη χώρα μόνο αν το νόμισμα κάτσει όρθιο. Ήρθαμε εδώ, σε αυτό το σημείο ως Ελλάδα, με πολιτικές που είχαν στο DNA τους δύο παραμέτρους. Πρώτον, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή, να βολεύονται οι μέτεροι, οι φοροκλέφτες, οι φοροφυγάδες, τα λαμόγια και τα πελατάκια. Και να πληρώνουν πάντα οι ίδιοι. Πάμε να βγούμε από αυτή την τρύπα με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο, με την ίδια συνταγή. Πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, αυτοί που δεν κλέβουν, αυτοί που δεν φοροδιαφεύγουν και όλοι οι άλλοι, η συγεία των κορόιδων. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που αποκαλείται δημόσιος τομέας νοσή, υπάρχουν 10 που έπρεπε να έχουν κλείσει, που μας βάζουν μέσα 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, ενώ χτες έψαχναν να βρουν 300 εκατομμύρια για 1 χρόνο. Υπάρχουν πλευρές του δημοσίου οι οποίες υπολειτουργούν. Αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν δεν θέλουν να συγκρουστούν με τους πελάτες τους. Και ξέρετε τι κάνουν? Βάζουν στο ίδιο τσουβάλι όλους τους δημόσιους υπάλληλους, ευσυνείδητους, ικανούς, μορφωμένους, ανθρώπους που προσφέρουν, γιατί δεν θέλουν να κάνουν τσιμπητούς στους πελάτες τους. Προτιμούν λοιπόν να τους τσουβαλιάσουν όλους, να τους στοχοποιήσουν για να μην συγκρουστούν. Θα το πιούν όλο το πικρό ποτήρι, το θέμα είναι οι πολίτες να αντέξουν. Αυτή τη στιγμή με τα μέτρα αυτά γυρίζουμε στο βιωτικό επίπεδο του 2005 σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το θέμα είναι να μην μας γυρίσουν στο 1992 και στη δραχμή. Και δεν θα μας γυρίσουν γιατί θα τους αφήσουν οι πολίτες. Γιατί η Ελλάδα και οι Έλληνες αξίζουν να είναι μέλη της Ευρωζώνης. Και θα είναι μέλη της Ευρωζώνης. Οι κινήσεις λοιπόν πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να σταματήσουν όλοι να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει, τα γνωρίζουν και τα γνωρίζουμε. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην πετύχει η εγχείρηση και αποθάνει ο ασθενής, δηλαδή να μην πετύχει ο κύριος Σόιμπλε τα νούμερα που θέλει εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να γίνουν και τα δύο. Κυρίως όμως να μπει πάτος στο βαρέλι. Και πάτος στο βαρέλι θα μπει από το κεφάλι. Το οποίο κεφάλι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, πρακτική και να γίνει αποτελεσματικό. Και να εμπεδοθεί ένα αίσθημα δικαιοσύνης για τους πολίτες, διότι όπως επισήμανες και εσύ, μέχρι τώρα ο ιδιωτικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την κρίση. Τώρα, 2 χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, σχεδόν 2 χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, αρχίζουν δραστικές παρεμβάσεις στο νοσηρό κομμάτι του δημόσιου τομέα. Πώς? Ορίστηκε ότι 6 κρατικές συμμετοχές, 6 εταιρείες του δημοσίου μπαίνουν στη λίστα των αποκρατικοποιήσεων μέχρι τον Ιούνιο, αφού προηγουμένως καταστούν ελκυστικές. Και πώς θα καταστούν ελκυστικές? Με μειώσεις αποδοχών και απομακρύνσεις προσωπικού.
Επιθετικό lifting σε μισθούς, ταυτόχρονα σαρωτικό ξεσκαρτάρισμα με καταργήσεις προνομιών και απελευθέρωση των απολύσεων. Με το πρώτο κύμα να είναι προγραμματισμένο για το αργότερο μέχρι το Πάσχα, περιμένει τις 10 για να προχωρήσει άμεσα η μεταβίβασή του στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και να πουληθούν οι πρώτες 6 μέχρι το καλοκαίρι, όπως προβλέπεται στο νέο μνημόνιο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στα τέλη Ιουνίου ιδιωτικοποιούνται ο ΠΑΠ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ και το κτίριο του IBC που σήμερα έχει μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο. Μας έχουν εφαρμόσει 35% μειώσεις αποδοχών ήδη από τον Νοέμβριο του 2011. Και σωρευτικά μαζί με τις προηγούμενες μειώσεις έχει μειωθεί το εισόδημα εργαζομένων των συναδέλφων πάνω από 45%. Στο δεύτερο μισό του έτους θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την αξιοποίηση των κρατικών λιμανιών, αεροδρομίων και της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, έως τα τέλη Μαρτίου, οι συμμετοχές του δημοσίου σε ΟΛΠ και ΟΛΤ μαζί με όλα τα σημικά μπαίνουν στη βιτρίνα του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων εκτός από τις ζημιογόνες Τρένο-ΣΕ, ΕΛΒΟ και ΕΑΣ. Επιπλέον, μεταβιβάζονται τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΚΕΔ. Στο ενεργετικό του ταμείο θα περάσουν έως τον Ιούνιο και 3.000 οικόπεδα. Έχω μείωση της τάξης του 40% από το Γενάρη του 10 και έπεται και συνέχεια. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Έχω 3 παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Παράλληλα κατεβαίνει ο πύχης των εσόδων στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2015. Στο κείμενο όμως διατηρείται ο υπερφιλόδοξος στόχος των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, δίχως όμως να προσδιορίζεται ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής του. Τα ισπανικά επίπεδα αρχίζουν να πλησιάζουν τα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα. Επισήμως πλέον ένας στους 5 δεν έχει δουλειά. Τον περασμένο Νοέμβριο κάθε μέρα απολύονταν 4.000 εργαζόμενοι. Και δυστυχώς η κατάσταση θα χειροτερέψει μετά τη χιονοστιβάδα των νέων μέτρων. 126.062 άνεργοι μέσα ένα μήνα, 4.202 άνεργοι κάθε μέρα. Νούμερα εφιαλτικά, αλλά πραγματικά η ανεργία καλπάζει και κανένας δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Τους 1.129.587 άνεργους, δηλαδή το 20,9% του πληθυσμού, έφτασε η ανεργία το Νοέμβριο του 2011, ενώ μέχρι τέλος του 2012 μιλούν για εκτόξευση το 22%, δηλαδή περίπου 2,5 εκατομμύρια άνεργοι. Δεν έχουμε όνειρα όπως είχαμε παλιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένεια, σαν να ξεσπάνε πάνω μας. Η υπόπιση καταλέγεται πλέον στο 48% των νέων ηλικίας έως και 24 ετών που δεν έχουν που την κεφαλήν κλίνε. Ένας στους δύο σε αυτή την ηλικία είναι άνεργος. Το 27,8% ανέρχεται η ανεργία στην ηλικιακή κατηγορία 25 έως 34 και οι γυναίκες όπως η Μαρία πλήττονται σε ποσοστό 24,5% σε σχέση με τους άνδρες. Δουλεύει μόνο η μάνα μου, ο πατέρας μου έμεινε άνεργος. Είμαι αγχώνια όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω για το μέλλον μου και άμα θα πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Η ανεργία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Αρχές φθινοπόρου έφτανε το 17,5%, τον Οκτώβριο 19,2% και τον Νοέμβριο 20,9%. Αύξηση μόνο σε ένα μήνα περίπου 126.000. Όποιος δουλεύει πλέον ζει τους υπόλοιπους όπως και ο Θοδωρής. Και εγώ πώς θα ζήσω, τι θα κάνω εγώ. Ο πατέρας μου, η μάνα μου περιμένουν εμένα να τους στείλω λεφτά κάτω στο χωριό. Τι θα κάνω εγώ. Την ίδια ώρα 3 εκατομμύρια Έλληνες δίνουν μάχη για επιβίωση. Σε αυτούς πια θα προσθεθεί και ένα ακόμη 14,12% του πληθυσμού που αποτελούν οι νέοι ηλικίες 15 έως 24 ετών. Αυτοί οι άνθρωποι όπως η Χριστίνα θα εργάζονται πλέον για 20 ευρώ την ημέρα ή πιο απλά για 2,5 ευρώ την ώρα μεικτά. Είναι σαν να ξεκινάμε την αρχή και δεν ξέρω που θα μας βγάλει πια. Κι όμως, όσο απίστευτο και να ακούγεται, υπάρχουν ακόμη και σήμερα νέοι που τα βγάζουν πέρα με 500 ευρώ στο χέρι, μόνο που αυτοί ζουν με τους γονείς τους ξοδεύοντας μόνο για τα αναγκαία. Με 48 ώρια απεργία αύριο και μεθαύριο απαντούν τα συνδικάτα στο νέο κύμα λιτότητας. ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και ΠΑΜΕ προγραμματίζουν συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας έξω από τη Βουλή, όπου θα συζητά το νέο οικονομικό πακέτο. Η διθυραμβική φράση «Συμφωνία επετεύχθη» του Πρωθυπουργού είχε αντιστρόφως ανάλογη επίδραση στο εργατικό κίνημα. ΓΕΣΕΑ και ΑΔΔ κήρυξαν 48 ώρια απεργία με τους εκπροσώπους τους να μιλούν για ηγέτες χαμηλών προσδοκιών και ψυχρό εκτέλεση εργαζομένων και ανέργων. Χθες οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση δεν κατάφεραν να γίνουν ηγέτες. Οι εργαζόμενοι έχουν μόνο μία επιλογή. Με το ρόπαλο που προσπαθούν να τους σπάσουν το κεφάλι, να τους το πάρουν και να το στρέψουν εναντίον τους. Στις επάλξεις των κινητοποιήσεων βρίσκεται και η Γενοπδεή με αφορμή το μνημόνιο. Μας έχουν καταντήσει ζητιάνους. Άμα ντρεπόντουσαν, θα κοιτάζαν το λαό και όχι τη λέει η Τρόικα. Αλλά και τροπολογία του κυρίου Παπακοσταντίνου που κατά τη Γενόπ παραδίδει τα ενεργειακά δίκτυα στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ο λαός μας, αυτούς που φεύγουν από τις πίσω πόρτες και αυτούς που ανοίγουν κερκόπορτες,
τους ονομάζει προδότες και φιάλτες. Σε αγωνιστική εγρήγορση βρίσκονται και οι αστυνομικοί που διεκδικούν το δικαίωμα της απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για την οικονομική εξαθλίωσή τους. Οι αστυνομικοί, με μια κίνηση επικοινωνιακού συμβολισμού, επικήρυξαν τα μέλη της Τρόικας. Ότι διαπράττουν αδικήματα και θα ζητήσουμε την έγκριση ενταλμάτων σύλληψης. Είναι η πανελλήνια ομοσπονδία αστυνομικών υπαλλήλων και συνάδελφοι που θα στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, εργαζόμενοι στους οργανισμούς εργατικής εστίας και κατοικίας έκαναν κατάληψη στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας, διαμαρτυρώμενοι για το επικείμενο λουκέτο. Δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν φουσκώνουμε το έλλειμμα. Το απεργιακό τσουνάμι διωγγώνουν η συμμετοχή στη 48η απεργία όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τρένων του ΟΣΕ και του προαστιακού, πλην του ηλεκτρικού και για τις ώρες 10 το πρωί με 5 το απόγευμα, ενώ και τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν με δεμένους κάβους εξαιτίας της συμμετοχής και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στη 48η απεργία. Συλλαλητήρια έγιναν και απόψε στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μανώλης Ασαριώτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ και την πορεία που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μανώλη. Ήταν μαζική η πορεία του ΠΑΜΕ από το πεδίο του Άρεως προς τη Βουλή. Περισσότερα από 10.000 μέλη του αψήφισαν τις χαμηλές θερμοκρασίες και έκαναν μια ειρηνική πορεία, φωνάζοντας συνθήματα κατά της πολιτικής ύφεσης που επιβάλλει η Τρόικα στη χώρα, αλλά και ενάντια στην κυβέρνηση συνεργασίας. Στην κεφαλή της πορείας καθ' όλη τη διάρκεια η Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Η πορεία έφτασε στις 7.30 έξω από το κοινοβούλιο. Φώναξαν συνθήματα και διαλύθηκαν χωρίς κανένα επεισόδιο. Ενώ λίγο αργότερα μέλη του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς αλλά και της κοινοβουλευτικής αριστεράς έκαναν πορεία από τα προπήλαια προς το κοινοβούλιο και διαλύθηκαν και αυτοί χωρίς το παραμικρό παρατράγουδο. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Να επιστρέψουμε όμως στην διπλή συμφωνία για το χρέος, για το κούρεμα του χρέους και τη νέα δανειακή σύμβαση. Έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις, μάλλον την κλειστή πλέον, την κλειδωμένη συμφωνία για το κούρεμα του χρέους. Νικόλα. Κλειδωμένη θα το δούμε. Αυτό θα δείξει την πορεία, Μαρία, καθώς αυτή την ώρα συνεδριάζουν στο Παρίσι. Καταρχάς, οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, ο κύριος Φόγκλ, συνεδριάζουν και συζητούν όλα τα πιθανά σενάρια, με το βλέμμα βέβαια στραμμένο στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται το Eurogroup. Βασικό κομμάτι της όποιας συμφωνίας είναι για τους ιδιώτες πιστωτές τι θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Μάριο Ντράγκη ήταν λίγο σφίγγα για το τι θα πράξει, άφησε όμως ένα μικρό μόνο παράθυρο για διανομή των κερδών από τα ομόλογα και ενδεχομένως και για την παραχώρησή τους στην τιμή κτήσης, πιθανότατα μέσω του EFSF. Όλα αυτά κουβεντιάζονται στο Eurogroup στις Βρυξέλλες, από όπου προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε τις εικόνες που έρχονται και βλέποντας τον κύριο Βενιζέλο, βλέπουμε ότι συνομιλεί μόνο με τον κύριο Ρεν, τον βλέπουμε σκεπτικό, προβληματισμένο, ενδεχομένως και κατηφή κατά τη διάρκεια της και της συνομιλίας του με τον κύριο Ρεν. Θα έλεγε κανείς ότι αν προσέξει κανείς, γιατί καμιά φορά η εικόνα είναι μια εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις, τον βλέπουμε προβληματισμένο εδώ, μοιάζει σαν μαθητής που τον μάλωσαν, θα λέγαμε. Και μην ξεχνάμε ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα ο κύριος Βενιζέλος, είναι ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Μαρία. Ένας κατεξοχήν επικοινωνιακός πολιτικός ήταν μόνος του στο Eurogroup εκείνη τη στιγμή, προφανώς γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει. Τώρα, σε αυτά τα δύο χρόνια της κρίσης, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν σταμάτησαν να ασκούν κριτική για τους χειρισμούς των Ελλήνων πολιτικών. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποίησαν τόσο απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αμέριστη συμπαράστασή τους στους Έλληνες πολίτες, λέγοντας ότι εκείνοι θα καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα των ηγεσιών τους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον από τους ξένους ως μοναδική περίπτωση που κάποιοι κατάφεραν να γίνει ο περίγενος. Τα μηνύματα προς την ελληνική πολιτική τάξη πέφτουν βροχή και τα χαστούκια έρχονται από παντού. Unsere Hilfsleistungen hängen davon ab, dass die griechische Politik nicht nur redet, sondern dass sie handelt. Ο βαθμός ανευθυνότητας των Ελλήνων πολιτικών έναντι των Ελλήνων αλλά και των υπόλοιπων Ευρωπαίων δεν μπορεί πλέον να εκφραστεί με λόγια. Εξόργησε και κούρασε το ελληνικό πολιτικό σύστημα την Ευρώπη, επισημαίνουν ξένα μέσα ενημέρωσης. Κάνουν λόγο για πεισμόδες αδιέξοδο που παίζεται ανάμεσα σε μια σχεδόν χρεοκοπημένη Ελλάδα και τους υπολανθασμένη ηγεσία Ευρωπαίους εταίρους της και με αποτέλεσμα που είναι δυστυχώς προκαθορισμένο. Η Ελλάδα να τα δώσει όλα σε μια λανθασμένη συνταγή. To have the parties get together and make a decision. Η περικοπή των μισθών, των θέσεων εργασίας και των δημόσιων εξόδων σε όλο το εύρος όπως απαιτεί η Ευρώπη, το μόνο που θα επιτύχει είναι να βαθύνει την ύφεση.
Στο στόχαστρο βρίσκεται και η καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, ως αρχιτέκτονας της καταστροφικής κακοδιαχείρισης της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, επειδή επιμένει ότι οι σκληρότερες δόσεις δημοσιονομικής λιτότητας θα αποκαταστήσουν την οικονομική υγεία της υπερχρεωμένης Ελλάδας. Η Ελλάδα σπρώχνεται σε δολοφονικά επίπεδα λιτότητας για να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στην άκρη του τούνελ. Η συνταγή δεν πρόκειται να αποδώσει. Το κλίμα για τους Έλληνες πολιτικούς άλλαξε προσωρινά όταν έγινε γνωστό ότι επιτεύχθηκε συμφωνία. Αλλά η λανθασμένη συνταγή της σκληρής λιτότητας παραμένει. Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ελλείμματος το 2009 υπέβαλαν σήμερα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Περισσότερα από την Έρικα Βαλιάνο. Έρικα. Την υπέβαλαν λοιπόν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπανδρέου. Ζητούν λοιπόν να ερευνηθεί η διόγκωση του ελλείμματος, το φούσκωμα του ελλείμματος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2009, αλλά και για την περίοδο που ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Την πρόταση υπογράφουν λοιπόν 111 βουλευτές του κόμματος και υπογραμμίζουν ότι είναι επιβεβλημένο η Βουλή να ερευνήσει τις καταγγελίες και συγκεκριμένα ποιοι παράγοντες και ποιες συνθήκες οδήγησαν στη διαμόρφωση του ελλείμματος και χρειάστηκε να ληφθούν αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Την υπόθεση της Ελστάτ είχαν στείλει στην Βουλή οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς, Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης, που σήμερα το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου τους διατήρησε στη θέση τους, που μεταξύ άλλων λοιπόν αυτοί οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς διερευνούν σημαντικές οικονομικές υποθέσεις και μεταξύ άλλων και αυτοί που έστειλαν στην Βουλή, δηλαδή για τη διόγκωση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή του ελλείμματος του 2009. Έρικα, σε ευχαριστούμε. Παραμένει στη φυλακή ο ηγούμενος Εφρέμ. Η ανακρίτρια απέρριψε την αίτησή του να αποφυλακιστεί πόρους. Οι συνήγοροι του ηγούμενου, ο οποίος κατηγορείται για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, είχαν καταθέσει αίτηση στην εφέτη ανακρίτρια Ειρήνη Καλού, επικαλούμενοι ότι είναι απαραίτητη η αποφυλάκησή του αφενός γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αφετέρου διότι υπάρχουν νέα στοιχεία στη δικογραφία που αποδεικνύουν την αθότητά του. Τα στοιχεία φαίνεται πως δεν έπεισαν την ανακρίτρια, παρότι για δεύτερη φορά ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ματζούνης είχε κάνει πρόταση αποφυλάκησης του Εφρέμ με όρους, είχε κάνει αποδεκτή και συγκεκριμένα με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 200.000 ευρώ, όπως ακριβώς και για τον μοναχό Αρσένιο. Ένα ακόμη πλήγμα για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων και των τουριστικών επιχειρήσεων θα αποτελέσει ενδεχόμενη κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, μέσω της οποίας διανέμονται τα κουπόνια κοινωνικού τουρισμού. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι στην πλειονότητά τους δεν έχουν άλλη δυνατότητα για ολιγοήμερες διακοπές και μπορούν να φιλοξενηθούν στα συμβεβλημένα ξενοδοχεία έναντι συμβολικής τιμής. Παρελθόν για χιλιάδες χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους γίνονται οι ολιγοήμερες διακοπές μέσω των κουπονιών του κοινωνικού τουρισμού. Η σχεδιαζόμενη κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που μέσω της εισφοράς 2% των εργαζομένων δινόταν η δυνατότητα για επταήμερη διαμονή σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία και πανσιόν έναντι πολύ χαμηλού αντιτίμου, θα στερήσει τη δυνατότητα από τους δικαιούχους να κάνουν μία εβδομάδα διακοπές από τις εισφορές που οι ίδιοι πλήρωναν. Θα αναγκάσει τον κόσμο να είναι μόνο στη δουλειά, στο σπίτι και τίποτα παραπάνω. Να μην μπορεί να έχει μία ελεύθερη ώρα δική του. Ούτε για διακοπές, ούτε και για τίποτε άλλο. Μπορεί ο άλλος να πάει να πληρώσει. Έτσι ήταν πιο οικονομικά. Ήδη οι προβλεπόμενες δαπάνες για τον κοινωνικό τουρισμό το 2012 είχαν περικοπεί κατά 50%, μειώντας δραστικά και τον αριθμό των δικαιούχων, που όλοι ανήκουν στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες και οι οποίοι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να ξαναταξιδέψουν. Σοβαρό πλήγμα και για τις 2.600 μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που στηρίζονται κυρίως από τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού. Οι ιδιοκτήτες, όπως λένε, απειλούνται πλέον με λουκέτο. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι στην Ελλάδα του 2012 ο τουρισμός θα γεννούσε στη δεκαετία του 60. Ήδη το κόστος του ταξιδιού είναι πολύ ψηλό, αν συμπεριλάβουμε την βενζίνη και τα διόδια, έρχεται και αυτό το μέτρο για να αποτελειώσει ουσιαστικά τον κλάδο. Δεν είναι όμως μόνο οι ξενοδόχοι που θα πληγούν από την κατάργηση, αλλά και οι ιδιοκτήτες εστιατορίων και εμπορικών καταστημάτων των τουριστικών περιοχών που απευθύνονται κυρίως στον εγχώριο τουρισμό και επωφελούνταν από τους ταξιδιώτες. Μετά την επιβολή του ΦΠΑ από 13 στα 23 που μας κάνανε, από όλη αυτή την μείωση των πελατών που ούτως ή άλλως έχουμε από την οικονομική κρίση, ακόμα μια δεξαμενή πελατών σταματάει να υπάρχει. Την ίδια ώρα, 1.500 υπάλληλοι των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς ξαφνικά πληροφορήθηκαν πως οι δύο οργανισμοί δεν θα συγχωνευτούν, αλλά βαίνουν προς οριστική κατάργηση. Με τους μισθούς που βλέπουμε ότι θα διαμορφωθούν, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εγώ έχω και δύο παιδιά συγκεκριμένα. Οι υπάλληλοι καταγγέλνουν πως τα χρήματα που δίνονται μέσω των οργανισμών δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά προέρχονται απευθείας από τις κρατήσεις στους μισθούς όλων των εργαζομένων.
Συγκινητική είναι η προσφορά των τηλεθεατών του Αντένα και της εκπομπής «Με αγάπη» της Μαρή Κυριακού, που εδώ και 4 χρόνια συγκεντρώνουν ρούχα και παπούτσια για απόρους, αστέγους και οικονομικά αδυνάτους. Κάθε μέρα φορτηγά της εκπομπής διανέμουν σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμη και στο εξωτερικό, ρούχα που προσφέρουν ανιδιωτελώς οι τηλεθεατές στα κουτιά «Με αγάπη» στις εγκαταστάσεις του Αντένα εδώ στο Μαρούσι, ανακουφίζοντας εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ένα ρούχο που για εμάς είναι περιττό, για κάποιους μπορεί να είναι απόλυτη ανάγκη, ιδίως για όσους οι συνθήκες της ζωής δημιουργούν όλο και μεγαλύτερα εμπόδια. Εδώ και 4 χρόνια ο Αντένα και η εκπομπή «Με αγάπη» της Μαρή Κυριακού, χάρη στη συνεισφορά των τηλεθεατών, έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες τόνους ρούχων και υποδημάτων για αστέγους, απόρους, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, αλλά και δεκάδες οργανισμούς και σωματεία. Με καθημερινές αποστολές όχι μόνο στην Αττική αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμα και στο εξωτερικό όπως τη Σερβία, την Αλβανία, το Πακιστάν, τη Συρία, το Τσάντ, η εκπομπή του Αντένα «Με αγάπη» διανέμει καθαρά και σε καλή κατάσταση ρούχα και παπούτσια που προσφέρουν αποκλειστικά οι τηλεθεατές. Μια ακόμα αποστολή έφτασε στη Φωλιά, το Σωματείο Εθελοντών στο Κουκάκι, όπου προσφέρεται βοήθεια σε 4.500 απόρους, αστέγους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Χωρίς αυτά τα ρούχα πραγματικά θα είχαν τεράστιο πρόβλημα οι οικογένειες. Τεράστιο. Δεν υπάρχει, το ρούχο είναι πολυτέλεια. Δεν υπάρχει δυνατότητα από τις οικογένειες να το αγοράσουν. Και το χρειάζονται άμεσα. Μεγάλη δουλειά είναι όταν έχεις ένα ρούχο που δεν υπάρχουν λεφτά, πώς αγοράσεις. Εδώ έρχεσαι και τα παίρνεις έτσι. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που οι συνθήκες της ζωής τους έχουν στερήσει ακόμα και τα αυτονόητα, όπως ένα πιάτο φαγητό, στέγη και ένα καθαρό και ζεστό ρούχο, μπορούν να βοηθηθούν με πολύ απλά μέσα, φτάνει να υπάρχει αλληλεγγύη και διάθεση για προσφορά. Ήδη από την εκπομπή «Με αγάπη» έχουν σταλεί τόνοι ρούχων για τις ανάγκες των αστέγων του Δήμου Αθηναίων, στους συλλόγους πολυτέχνων και τριτέχνων, στις φυλακές Αυλώνα, στους εθελοντές του κόσμου, στο Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», αλλά και στο πρόγραμμα στήριξης αστέγων «Κλίμακα», που έχει περιληφθεί και στην τηλεφωνική γραμμή «Με αγάπη», που έχει ως στόχο την οικονομική στήριξη ιδρυμάτων και σωματείων. Πόσο σημαντική είναι αυτή η βοήθεια? Πολύ σημαντική. Όταν εξοικονομείς έστω και τα 10 ευρώ να εξοικονομήσεις, καλύπτεις κάποιες άλλες ανάγκες την ημέρα στο σπίτι. Διάφορα ρουχάκια έχω πάρει. Ζακέτες, φορέματα. Όλο αυτό δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε βοήθεια από τους ιδιώτες. Είναι οι μόνοι που το έχουν στηρίξει. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχουν τα κουτιά «Με αγάπη», αλλά ιδιαίτερα τώρα που οι συνθήκες είναι ακόμη πιο δύσκολες. Τα κουτιά βρίσκονται στο προάβλιο των εγκαταστάσεων του Αντένα, στο εμπορικό κέντρο Αγκορά, στο Μαρούσι. Επιδεινώνεται πάλι από αύριο καιρός στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με χιόνια ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις νότιες και τις νησιωτικές περιοχές. Το κρύο θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία, ο υδάριος θα πέσει στους μείον 15 βαθμούς. Ένας χιονιάς έφυγε, ένας νέος έρχεται από αύριο. Η νέα κακοκαιρία που εκλαμβάνει βροχές, καταιγίδες και χιόνια θα πιάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Στα βόρεια οι χιονοπτώσεις θα είναι πιο έντονες και ο παγετός ολικός. Οι θερμοκρασίες, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, θα πέσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας στους μείον 14-15 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Η κακοκαιρία γίνεται ακόμα πιο αισθητή το Σάββατο και ίσως πέσουν λίγα χιόνια και στα βόρεια προάστια της Αττικής. Την Κυριακή ο χιόνιας ανηφορίζει στη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Εύβοια, ενώ ο καιρός θα είναι σχετικά καλύτερο στο Αιγαίο και την Κρήτη. Την Κυριακή τα χιόνια ανηφορίζουν βορειότερα. Φεύγουν από την κεντρική Ελλάδα κυρίως και ανεβαίνουν στην Μακεδονία, την Ήπειρο και την Θράκη. Κατά τόπους οι χιονοπτώσεις θα είναι έντονες ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία και τον Ευρωκόπη θα βρεθεί στην περιοχή των μείον 10-12 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά, η κατάσταση του καιρού θα συνεχιστεί έτσι με μικρές διακυμάνσεις μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη επιμένει το κύμα ψύχους, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών. Ήδη έχουν φτάσει τους 500. Τουλάχιστον 7 μέλη των Συριακών Δυνάμεων Ασφαλείας σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με λιποτάκτες στο δρόμο που συνδέει την Τεράα με τη Δαμασκό. Πηγές της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 29 είναι οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς πολλών συνοικιών στη μαρτυρική πόλη Χόμς από τις Συριακές Δυνάμεις Ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν σε 4 συνοικίες της πόλης. Ο Μπαράκ Ομπάμα ποντάρει πολλά στις επικοινωνιακές δυνατότητες της συζύγου του Μισελ Ομπάμα. Και επειδή το σόου με τα push-ups στην εκπομπή της Έλεν Ντετζενέρης χτύπησε κόκκινο στα νούμερα της τηλεθέασης, η πρώτη κυρία το επανέλαβε αυτή τη φορά στη δημοφιλή εκπομπή του Τζίμι Φάλον.
Μια χαψιά κάνει τους παρουσιαστές της τηλεόρασης η Μισελ Ομπάμα. Μετά την Έλεν Ντετζένερις, την οποία κατατρόπωσε σε ζωντανή μετάδοση κάνοντας απείρως περισσότερα πουσάψ από εκείνη, ήρθε και η σειρά του Τζίμι Φάλον του NBC. Ο δημοφιλής παρουσιαστής του βραδινού σόου του καναλιού αποδέχτηκε την πρόταση της Μισελ και πετάχτηκε με το τηλεοπτικό συνεργείο του μέχρι το Λευκό Οίκο, εκεί όπου μαγνητοσκόπησαν την εκπομπή που είχε βασικό θέμα το πρόγραμμα που προωθεί η πρώτη κυρία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Νιώθοντας πολύ άνετα μπροστά στην κάμερα, η κυρία Ομπάμα έδειξε στον Φάλον και στο αμερικανικό κοινό πώς διατηρεί τη σιλουέτα της, η οποία σημειωτέων είναι εντυπωσιακή για μια γυναίκα 47 χρόνων. Δοσμένο με πολύ χιούμορ, το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή του Φάλων άρεσε πάρα πολύ, με την πρώτη κυρία να κατατροπώνει τον παρουσιαστή στα push-ups, στη διελκυ στήμδα, έστω και με λίγη βοήθεια, στο hula hoop, αλλά και στις τσουβαλοδρομίες. Το Προεδρικό Επιτελείο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις αδιαμφισβήτητες επικοινωνιακές ικανότητες της Μισελ, ώστε ο Ομπάμα να κερδίσει τον Νοέμβριο το ρεπουμπλικανό αντίπαλό του που ακόμη τον ψάχνει. Με επιχείρηση του στρατού έληξε στη Βραζιλία η κατάληψη κυβερνητικού κτηρίου στην πόλη Σαλβαδόρ. 300 απεργοί αστυνομικοί, οι οποίοι ζητούν αυξήσεις, είχαν καταλάβει το κτίριο από την περασμένη εβδομάδα και κατά τη διάρκεια αυτής της κατάληψης είχαν αψημαχίες με τους στρατιώτες. Ελικόπτερα έζωσαν την αυγή του κυβερνητικού κτίριου του Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, που είχε καταληφθεί εδώ και μια εβδομάδα από τους απεργούς αστυνομικούς. Οι δύο συνδικαλιστές αστυνομικοί που ηγήθηκαν της απεργιακής κινητοποίησης και της κατάληψης του κυβερνητικού κτιρίου συνελήφθησαν με οργανωμένη στρατιωτική επιχείρηση. Os dois integrantes que estavam com mandado de prisão foram presos pela polícia do exército e pela polícia federal, conduzidos às instalações. Από τις 31 Ιανουαρίου, που απεργεί περίπου το 1 τρίτο των αστυνομικών, ο αριθμός των φόνων και των βίαιων εγκλημάτων στο Σαλβαδόρ, την τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Βραζιλίας, εκτινάχθηκε στα ύψη. 115 δολοφονίες και κύμα κλοπών, επιθέσεων και βανδαλισμών σαρώνει την περιοχή. Για να επανακάμψει η τάξη, η κυβέρνηση κινητοποίησε 3.500 στρατιώτες. Βρυχάται πάλι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, η Έτνα. Από τον κρατήρα του ηφαιστείου εκτοξευόταν όλη τη νύχτα λάβα, το βλέπετε εδώ, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με φόντο τη σκοτεινιά. Μόλις ξημέρωσε, η χιονισμένη Έτνα ξεπρόβαλε σκεπασμένη από πυκνό σύννεφο τάχτη. Στο γειτονικό αεροδρόμιο της Κατάνια έκλεισε, λόγω της ηφαιστειακής τάχτης ήταν πολύ περιορισμένη η ορατότητα. Η Έτνα έχει εκμανεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Οι γεωλόγοι ωστόσο διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους που μάλλον έχουν συνηθίσει την συμβίωση. Ξεκινάει σε λίγες ημέρες η εβδομάδα μόδα στη Νέα Υόρκη. Την παράσταση κλέβουν διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται με αφορμή αυτό το γκαλά. Δίνουν το παρόν διάσημοι, δεκάδες διάσημοι και μη. Η πρόσκληση σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις θεωρείται ύψιστη τιμή στο χώρο της showbiz. Μεγάλο γεγονός για τη Νέα Υόρκη αποτελεί η εβδομάδα μόδας που αρχίζει σε λίγες ημέρες και οι διάσημοι της showbiz φροντίζουν να δώσουν το παρόν στις εναρκτήριες εκδηλώσεις. Αίσθηση προκάλεσε το γκαλά Hard Truths 2012 Red Dress Collection, καθώς το θέμα του ήταν οι κόκκινες τουαλέτες και οι διάσημες κυρίες της showbiz που περπάτησαν στην πασαρέλα εντυπωσίασαν. Οι κατακόκκινες δημιουργίες που φορούσαν οι απαστράπτουσες κυρίες έφεραν την υπογραφή διάσημων Αμερικανών σχεδιαστών. Διασημότητες από τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου έδωσαν το παρόν και στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση Amfar, επίσης στη Νέα Υόρκη. Το κόκκινο χαλί γέμισε με λαμπερές παρουσίες του χώρου της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής. Και την παράσταση έκλεψαν η πρωταγωνίστρια του Sex and the City, Sarah Jessica Parker και η Julianne Moore. Εντυπωσίασε η κληρονόμουσα αλυσίδας ξενοδοχείων Hilton, η Nikki Hilton, ενώ η Linda Evangelista τράβηξε πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας με το κοστούμι που φορούσε, αλλά και το εντυπωσιακό μπούστο. Τα βλέμματα τράβηξαν και τα διάσημα μοντέλα Cindy Crawford, Chloe Bello και Eric Heatherton, αλλά και η πανέμορφη Liz Harley. Στα διαλύματα από τον Best Vest στη φυλακή έκανε εμφάνιση και η Lindsay Lohan, που έδειχνε γερασμένη και ήταν σχεδόν αγνώριστη με τα πλατινέ μαλλιά. Την καλύτερη περίοδο της ζωής της δηλώνει ότι διανύει η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί. Περιμένει δίδυμα, έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο της και θα παντρευτεί μέσα στους επόμενους μήνες με τον σύντροφό της Brad Pitt. Δεν είναι καθόλου κουρασμένη, γι' αυτό θα πάει και στα Όσκαρ. Παρά το γεγονός ότι δεν εξασφάλισε οσκαρική υποψηφιότητα για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο,
η Αντζελίνα Τζολί θα πάρει μέρος στη λαμπερή βραδιά της απονομής των βραβείων στις 26 Φεβρουαρίου. Η πανέμορφη ηθοποιός και σκηνοθέτης θα είναι μέρος του φαντασμαγορικού σόου των Όσκαρ, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ώρες, θα παρουσιάσει κάποια από τις κατηγορίες. Ούτως ή άλλως η πολυτάλαντη Τζολί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βραδιά των βραβείων, αφού ο σύντροφός της, ο Μπραντ Πιτ, έχει προταθεί για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία Moneyball. Η Αντζελίνα Τζολί, για την οποία πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι περιμένει δίδυμα, διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της, επαγγελματικά και αισθηματικά, την ώρα μάλιστα που ακούει τον σύντροφό της να δηλώνει δημόσια ότι εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος μαζί της. Ίσως γι' αυτό έχει κυκλοφορήσει τέχνη έντοση πληροφορία ότι το διάσημο ζευγάρι θα δεθεί με τα δεσμά του γάμου την ερχόμενη άνοιξη.